Μίλα Πινελόπη, λογοτεχνικές μεταμορφώσεις της μυθικής ηρωίδας στην Ελλάδα και τον δυτικό κόσμο από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες μας, που κυκλοφορεί, αγαπητοί ακροατές, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί απόψε, Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στη Μικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μια σημαντική εκδήλωση όπου εκεί η συγγραφέας, η κυρία Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, θα συζητήσει για το βιβλίο της με την Ελένη Κοβέου, διευθύντρια της βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο News Hub την κυρία Καστρινάκη για να μιλήσουμε τόσο για την απόψινή εκδήλωση όσο και για το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Καλώς ορίσατε, κυρία Καστρινάκη, στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, κύριε Βαρδάκη. Πολύ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να ξεκινήσω καταρχήν με μια πολύ γενική ερώτηση. Ποια ήταν η αφορμή που στάθηκε για να γράψετε ένα τέτοιο απαιτητικό βιβλίο? Τι θα διαβάσει δηλαδή παράλληλα ο υποψήφιος αγοραστής του βιβλίου? Η αφορμή ήταν η Πινελόπη ως μυθική μορφή που την βλέπουμε σε ορισμένα έργα λογοτεχνίας. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ διάσημη η Πινελόπη στο έργο Οδυσσέας του James Joyce. Είναι μια γυναίκα που κάθεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, ενώ ο άντρας της γυρνάει στους δρόμους, αυτά στο Δουβλίνο των αρχών του 20ου αιώνα. Λοιπόν, είναι μια γνωστή μορφή, ας πούμε, στην σύγχρονη λογοτεχνία η Πινελόπη και εκπροσωπεί, ξέρετε, τη γυναίκα, πως την φαντάζονται τη μέση γυναίκα, είτε οι άντρες είτε οι γυναίκες σε κάθε εποχή. Τώρα, το ότι το βιβλίο έγινε απαιτητικό, ναι, είναι ένα βιβλίο που το δούλευα 20 χρόνια, δηλαδή 20 χρόνια μάζευα Πινελόπες. Εγώ ήδη έχω γράψει κάποιες Πινελόπες, δηλαδή μια συλλογή διηγημάτων που το λέω εκδοχές της Πινελόπης. Και ύστερα, μετά από αυτό, άρχισα να μαζεύω και να βρίσκω όλο ένα και περισσότερες σε όλες τις παραδόσεις και σε όλες τις γλώσσες, τις γνωστές μου ή τις ημιγνωστές μου ή μεταφρασμένες. Δηλαδή, έχω εκτός από Ελληνίδες Πινελόπες, έχω Αγγλίδες, Αμερικάνες, Γαλλίδες, Γερμανίδες, Ιταλίδες, Ισπανίδες. Έχω μία Βουλγάρα, μία Σουηδέζα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι πρόκειται για ένα λογοτεχνικό σύγγραμμα με επιστημονική έρευνα, έτσι? Ναι, τώρα έχει πολύ επιστημονική έρευνα από πίσω. Δηλαδή, κυρίως να εντοπίσω αυτές τις Πινελόπες, να τις μεταφράσω. Να τις μεταφράσω με τρόπο που να είναι καλλιτεχνικός, ας πούμε, στα ελληνικά. Δηλαδή, δεν κάνω μια μετάφραση απλώς για να καταλαβαίνει ο άλλος, αλλά τη φροντίζω, βάζω ομοιοκαταληξίες, την κάνω τραγούδι. Και έπειτα είναι μια μελέτη που δεν είναι γραμμένη με τον παραδοσιακό, ας πούμε, επιστημονικό τρόπο, αλλά είναι γραμμένη με χιούμορ, δηλαδή θέλω να πιστεύω, με κάποια ελαφρότητα, ας πούμε. Να το χρησιμοποιήσω τη λέξη, με εκλαϊκευμένο τρόπο. Εκλαϊκευμένο. Δηλαδή, ένας μέσος αναγνώστης μπορεί να το αγοράσει. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε ειδικούς καθόλου. Απευθύνεται σε όλους, και γυναίκες και άντρες, που θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία των σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα, τους δύο τελευταίους αιώνες, να τη γνωρίσουν αυτοί με έναν ευχάριστο τρόπο μέσω της μορφής της Πινελόπης. Αυτές οι Πινελόπες, στο πέρασμα του 19ου αιώνα και μέχρι τις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, πώς τις ξεχωρίσατε? Ναι, πρώτα απ' όλα, έχοντας μία ευρεία γνώση της ελληνικής λογοτεχνίας. Έπειτα πληκτρολογώντας το διαδίκτυο. Δηλαδή, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από Πινελόπες. Αυτά σε όλες αυτές τις γλώσσες. Μιλάμε πάντα για την Ευρώπη ή παγκοσμίως?
Εντάξει. Προσωπικότητες Ευρώπη, ανιχνεύσατε. Και Αμερική, και Αμερική Βόρεια, λοιπόν. Νότια. Mm-hmm. Βόρεια και Νότια. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα Τουρκάλες Πινελόπες, Κινέζες Πινελόπες, δεν ξέρω. Υπάρχει μια Ισραηλινή, την έχω βάλει. Λοιπόν, μια πηγή είναι το διαδίκτυο που, εντάξει, έχει και παλιές Πινελόπες, δηλαδή κλασικές Πινελόπες και πολύ σύγχρονες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες, ναι, κυρίως για τον Οδυσσέα, mm-hmm, αλλά σε αυτές τις μελέτες παρουσιάζεται και η Πινελόπη. Έχουμε κάποιες κλασικές μελέτες, ας πούμε, ενός κλασικού φιλολόγου του Στάνφορντ, μιας άλλης πιο πρόσφατης Αγγλίδας φιλολόγου, της Edith Hall, που αναφέρονται στον Οδυσσέα κυρίως, αλλά δίπλα στον Οδυσσέα υπάρχει βέβαια και η Πινελόπη. Μα έχετε πει σε μια συνέντευξή σας, ναι, από εκεί. Έχετε, ναι, πει σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας ναι, ότι αν δεν υπήρχαν φωτισμένοι Οδυσσείς, δεν θα υπήρχαν και πολυπληθείς Πινελόπες. Άρα εγώ λέω ότι χωρίς τους Οδυσσείς δεν θα βελτιωνόταν η θέση της γυναίκας στο πέρασμα των χρόνων. Ναι, πολύ σωστά. Βέβαια, από τη μία έχουμε το φεμινιστικό κίνημα, ναι, τα φεμινιστικά κύματα που λένε, mm-hmm, τα αλλεπάλληλα. Αλλά ένας μεγάλος Άγγλος ιστορικός έχει πει ότι μεγάλα σπουδαία βήματα προς την ισότητα των γυναικών έγιναν και χάρη στην υποστήριξη φωτισμένων ανδρών. Πράγματι, δεν είναι μόνο της Πινελόπη, δεν είναι σε αντίθεση, ας πούμε, με το ανδρικό φύλο. Ναι, υπάρχουν άντρες, υπάρχουν Οδυσσείς, όχι όλοι βέβαια, που έχουν βοηθήσει. Και έχουν εμπνεύσει σίγουρα, έτσι, τις γυναίκες και αναφορικά με τη συμπεριφορά τους. Έχουν εμπνεύσει τις γυναίκες. Ναι, βέβαια το θέμα Πινελόπη, ξέρετε, συνήθως, ναι, έλκει μια κάποια αντίθεση με τον Οδυσσέα. Mm-hmm. Δηλαδή η Πινελόπη θέλει να εμφανιστεί, να φανεί, να μιλήσει και αυτό πολλές φορές γίνεται με την ίδια να ξεχνάει τον Οδυσσέα, να τον απομακρύνει προκειμένου να τον συλλάβει, ας πούμε, ως προσωπικότητα, να απομακρυνθεί, όπως λέει μια ποιήτρια, η γνωστή Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, να πρέπει να χαθεί η αφή του Οδυσσέα, η αφή, ας πούμε, της Πινελόπης με τον Οδυσσέα, η πραγματικότητα, για να γίνει ο Οδυσσέας σύμβολο, ας πούμε, και να ταξιδεύει σε καθενός το νου, όπως ωραία λέει. Μπορείτε να μας πείτε ένα-δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά που σας έμπνευσε να ασχοληθείτε με συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένες Πινελόπες? Υποθέτω ότι θα θέλατε να σας πω για τον Καζαντζάκη. Mm-hmm. Σωστά. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Καζαντζάκης έχει γράψει τρεις φορές έχει ασχοληθεί με την Πινελόπη. Ναι. Η μία ήταν στο νεανικό του κείμενο «Σπασμένες ψυχές», 1909, τόσο νωρίς, και έχει μία Πινελόπη, mm-hmm, που βρίσκεται κατά την ώρα της μνηστηροφωνίας, βρίσκεται στην αίθουσα, ας πούμε, του θρόνου, όπου γίνεται η μνηστηροφωνία, και περιμένει, λέει ο Καζαντζάκης, ποιος από τους μνηστήρες θα νικήσει για να του δοθεί. Δηλαδή αυτή την Πινελόπη δεν την ενδιαφέρει ο Οδυσσέας, την ενδιαφέρει απλώς ποιο είναι το πιο δυνατό αρσενικό. Δηλαδή η Πινελόπη είναι σαν ένα ζώο, έτσι, που δρά με τον ζώδη τρόπο της διαιώνησης του είδους. Mm-hmm. Δηλαδή περιμένω ποιος είναι ο πιο δυνατός από εσάς. Mm-hmm. Αυτή είναι η, ας πούμε, πέραν της ηθικής Πινελόπη του Καζαντζάκη. Η επόμενη είναι το 1922 στο θεατρικό έργο Οδυσσέας. Και εκεί η Πινελόπη είναι μια νεαρούλα, ομορφούλα, η οποία έχει ξεχάσει τον Οδυσσέα και στα 20 χρόνια από την εκστρατεία της Τρίας, αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί. Και έχει βάλει στο μάτι έναν από τους καλύτερους μνηστήρες, τους πιο δυνατούς πάλι, και θέλει το ταχύτερο να βρεθεί στο κρεβάτι μαζί του.
αλλά γυρνάει ο Οδυσσέας και γίνεται μια ιστεροφωνία και στο τέλος ο Οδυσσέας της λέει «Και εσύ γυναίκα στη γωνιά στριμώξου, γιατί τεντώνω τώρα το τόξο μου και μπορεί να σε πάρει κατά λάθος καμία σαΐτα». Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη μορφή της Πινελόπης του Καζαντζάκη που είναι κάπως είναι υποκρίτρια. Έτσι λέει ότι τον θέλει τον Οδυσσέα, αλλά ουσιαστικά τον έχει ξεχάσει. Και η τρίτη μορφή είναι στην περίφημη Οδύσσια των 33.333 στίχων, όπου η Πινελόπη παρουσιάζεται σαν γριά αυτή τη φορά. Γριά, μαραγκιασμένη νοικοκερά, όπως τη λέει ο Καζαντζάκης. Καζαντζάκης, ναι. Ναι, αλλά είναι και λίγο κακή περίπτωση, ας πούμε, διότι ενοχλείται πάρα πολύ από τον Οδυσσέα και ευχαίται το θάνατό του. Mm-hmm. Και παίρνει μέρος και σε συνωμοσία που κάνει ο γιος του, ο Τηλέμαχος, εναντίον του περίφημου πατέρα. Και εκεί ο Οδυσσέας βέβαια δεν του αρέσει καθόλου αυτή η γυναίκα και λέει αν είναι δυνατόν για αυτήν, ας πούμε, τόσα χρόνια πολεμούσα στα απέλαγα και επιθυμούσα να γυρίσω για αυτήν εδώ τη γριά, ας πούμε. Και πρέπει να σας πω ότι η Πινελόπη ως γριά εμφανίζεται σε πολλά έργα συγγραφέων των αρχών του 20ου αιώνα που δεν την πολύ συμπαθούσαν. Mm-hmm. Αργότερα, όταν η Πινελόπη έγινε ένα πρόσωπο που ανέβηκε, ας πούμε, στην εκτίμηση της κοινωνίας και των ανδρών και των γυναικών, πάβει να είναι γριά και αρχίζει να είναι νέα, ενδιαφέρουσα. Μεταπολεμικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα γίνει και σημαντική γυναίκα. Μπορεί να γίνει επιχειρηματίας, να φτιάξει ένα εργοστάσιο, ας πούμε. Σε έναν Σουηδό συγγραφέα φτιάχνει εργοστάσιο για να απασχολεί τις γυναίκες και να μην καταφεύγουν οι γυναίκες στην πορνεία. Ναι, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό πρόσωπο και πιο αξιοσέβαστο. Κύριε Καστρινάκη, αναφέρεστε στο βιβλίο σας το θέμα της βίας κατά των γυναικών και αναρωτιέμαι σήμερα στο σύγχρονο κόσμο, το δυτικό κόσμο, έχουμε θεραπευτικές γυναίκες? Ναι. Σωστά το λέτε, οι θεραπενίδες της Πινελόπης mm-hmm. είναι οι υπηρετριές της, έτσι, mm-hmm. που είναι μέσα στο παλάτι. Κάποιες από αυτές έχουν ερωτικές σχέσεις με τους μνηστήρες, έτσι 12 από αυτές έχουν ερωτικές σχέσεις με τους μνηστήρες και όταν επιστρέφει ο Οδυσσέας επέρχεται κάθαρση, ας πούμε, και σε αυτό το σημείο, βάζει τον Τηλέμαχο ο Οδυσσέας να σκοτώσει τις Πινελόπες. Αυτή είναι μια πολύ σκοτεινή στιγμή της Οδύσσειας, που με τα σημερινά μας κριτήρια δεν μπορούμε να τη δεχθούμε με τίποτα. Ο Τηλέμαχος κρεμάει τις υπηρέτριες από ένα παλαμάρι πλοίου. Αυτό λοιπόν το θέμα των κρεμασμένων υπηρετριών, που έχει μια φρικτή βία, ας πούμε, το παίρνουν κάποιες νεότερες γυναίκες συγγραφείς, στον 21ο αιώνα πια, ναι. και το κάνουν ένα σημαντικό θέμα. Και αυτό πραγματικά απεικονίζει τη βία κατά των γυναικών που συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει και στη δυτική κοινωνία, αλλά στην Ανατολική βέβαια συμβαίνει. Βλέποντας αραβικές χώρες, Ιράν, Αφρική κλπ. Ναι, στην Ιεμένη. Αφίληπτα, πολλαπλάσιο δηλαδή. Ναι. Το βιβλίο προέκυψε, έχετε πει, μέσα από τα πολλά μαθήματα που έχετε κάνει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Για μιλήστε μου λίγο. Ναι, έχουμε ένα μάθημα που λέγεται συγκριτική φιλολογία. Δηλαδή, ναι. βλέπουμε την ελληνική λογοτεχνία σε σχέση με τις ξένες λογοτεχνίες. Και έτσι, επί σειρά ετών, αναλάμβανα αυτό το μάθημα και έκανα διάφορες πλευρές αυτού του θέματος, το οποίο με τον χρόνο αποδείχθηκε ανεξάντλητο. Και έτσι έκανα πάρα πολλά μαθήματα, πήρα πάρα πολλές γνώμες, ας πούμε, πολλές αντιδράσεις από τις φοιτήτριες και από τους κάπως λιγότερους φοιτητές. Το έκανα και μεταπτυχιακό μάθημα. Με βοήθησαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της μεταφράσης και μου χάρισαν και τις αντιδράσεις τους, που ορισμένες φορές συνέκλυναν με τις δικές μου, άλλες απέκλυναν. Είχαμε δηλαδή διαφορετική αντίληψη για ορισμένες ηρωίδες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Λοιπόν,
είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα μιας Αυστραλέζας ποιήτριας που έχει ζήσει πολύ στην Ελλάδα, της Γκέιλ Χόλστ Ουόρχαφτ, η οποία την έχουμε τιμήσει κιόλα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολύ σημαντική και ποιήτρια, αλλά και έχει παίξει στις ορχήστρες του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Σαββόπουλου, έχει ασχοληθεί με το νερό στην Ελλάδα, πολύ σημαντική μορφή. Λοιπόν, αυτή έχει γράψει μια συλλογή ποιημάτων, ανάμεσα στα οποία και ένα ποίημα, όπου, μισό λεπτό, μήπως σας το διαβάσω, θέλετε. Βεβαίως και θέλουμε. Ωραία, είναι ένα ποίημα με τον τίτλο «Η Πινελόπη αναλογίζεται την απιστία». «Η μνήμη έχει γίνει εθέρας», σκέφτεται καθισμένη στην παραλία, «και στάζει η βροχή από το γύσο των καφενείων όπου μαζεύονται οι τουρίστες να φάνε στο τραπέζι παγωτό. Πίνει το ούζο της γουλιά-γουλιά, ατενίζει την ανήλαιη θάλασσα, αναρωτιέται πώς και έγινε αυτή το σύμβολο της πίστης. Κάποιου ποιητή το λάθος ήταν σίγουρα. Σιγοπίνει η Πινελόπη και περιμένει. Η μνήμη είχε κάποτε γεύση. Τώρα θέλει να τη δυναμώσει σαν το γαλακτερό υγρό μες στο ποτήρι της. Σε τι τότε είναι πιστή? Στα πόσταγμα της μνήμης? Κι όμως εκείνος ο γεροχήπης με τα παλιοπέδιλα ήταν ο πρώτος που τόλμησε. Εχθές το βράδυ του πέσε τάχα κάτω το κουτάλι και έσκυψε και της φίλησε το γόνατο κάτω από το χάρτινο τραπεζομάντιλο. Κάποιος παίζει μπουζούκι και ένα ρεμπέτικο τραγούδι τραγουδάει. Ο ξένος έρχεται κουτσένοντας και έχει μια ελαφριά αλατισμένη μυρωδιά. Ενσαρκωμένη μνήμη την παίρνει από το χέρι, την οδηγεί στο σπίτι. Παράξενο πως ο σκύλος κουνάει την ουρά του, σαν να έχει και αυτός κουραστεί να περιμένει. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο ποίημα, πολύ ατμοσφαιρικό. Αυτό θα βιώσουν μεταξύ άλλων απόψε στην εκδήλωση οι πολίτες που θα συμμετάσχουν, οι Ηρακλειώτες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, ή θα απαγγείλετε και ποίηματα από το βιβλίο? Ναι, θα απαγγείλω ποίηματα, όχι αυτό το συγκεκριμένο, αλλά θα απαγγείλω ποίηματα από το δημοτικό τραγούδι του Ξενιτεμένου έως σύγχρονα ποίηματα του 2000. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το ποίημα, όπως ακούσατε, υπάρχει ένας γεροχήπης, ναι, που σκύβει και φυλάει το γόνατο της Πινελόπης. Mm-hmm. Και εγώ έλεγα, τι χαριτωμένη σκηνή, τι ωραίο φλερτάκι είναι αυτό. Αλλά οι φοιτήτριές μου πριν από μερικά χρόνια ενοχλήθηκαν πάρα πολύ, διότι θεώρησαν ότι κάποιος, ένας άντρας, παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο της Πινελόπης, το ίδιο της το σώμα. Και ενοχλήθηκαν. Είναι μια καινούρια κουλτούρα, ας πούμε, που αντιμετωπίζει αλλιώς το φλερτ, με πολύ επιφυλακτικότητα, αλλιώς το άγγιγμα, ας πούμε. Δεν επιτρέπει εύκολα το άγγιγμα. Είναι μια καινούρια ευαισθησία που, εντάξει, η δική μου γενιά δεν την είχε καθόλου, ίσα-ίσα. Το επόμενο ερώτημα, λοιπόν, ήδη μου το προλαβαίνετε, λέγοντας ότι στα ελληνικά σας χρόνια δεν ανήκατε σε φεμινιστικές ομάδες. Και αναρωτιέμαι, μετά από κάποια χρόνια προέκυψε ένα άκρος φεμινιστικό βιβλίο, όπως αυτό που θα παρουσιαστεί απόψε. Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, τη δεκαετία του 80, που ήταν, υπήρχε πολύ έντονο φεμινιστικό κίνημα, εγώ δεν συμμετείχα. Δεν συμμετείχα, δηλαδή δεν ήμουν στις αυτόνομες ομάδες κλπ. Όχι επειδή δεν το εκτιμούσα ιδιαίτερα, απλώς ήταν άλλες οι προτεραιότητές μου. Ας πούμε, εγώ έβγαζα έντυπα κυρίως. Και επίσης θεωρούσα ότι έκανα την ισότητα, την έκανα πράξη. Με το να συμμετέχω στα συνδικαλιστικά όργανα, ξέρω εγώ, σε διάφορα τέτοια. Δεν είναι εντελώς σωστό αυτό. Δηλαδή μετά κατάλαβα ότι κάτι μου έλειπε και εμένα. Δηλαδή η ευκολία που έχουν οι άντρες να μιλάνε στο δημόσιο χώρο δεν την είχα και εγώ στο βαθμό που την έχουν οι άντρες. Mm-hmm. Οπότε πράγματι, και γι' αυτό ο τίτλος μου «Μίλα Πινελόπη», είναι ότι η γυναίκα πρέπει να βγει, να τολμήσει στο δημόσιο χώρο να μιλήσει. Είναι κάτι που μας λείπει
ενώ μπορεί να είμαστε πολύ ομιλητικές, ας πούμε, στις ιδιωτικές σχέσεις, το βήμα προς τον δημόσιο λόγο δεν το κάνουμε εύκολα. Το βιβλίο το αφιερώνετε στην μητέρα σας, Νέλη Χατζηδάκη, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Την Ηρακλειώτισσα. Γεννημένη στο Ηράκλειο, ναι, ναι. Ναι, το αφιερώνω στη μητέρα μου, γεννημένη το 1934, η οποία σπούδασε στο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα, χημικός-μηχανικός, μια έτσι, πολύ ανδρική, ας πούμε, επιστήμη. Και μετά, αντί να γίνει, ξέρω εγώ, θεωρητικός, χημικός, συμμετείχε στη βιομηχανία και μετά είχε και ένα δικό της μικρό εργοστάσιο. Έγινε δηλαδή κανονική επιχειρηματίας. Mm-hmm. Ήταν μια ροπή των γυναικών αυτή στα τέλη της δεκαετίας του 50. Χωρίς να είναι φεμινίστριες, αποφάσισαν, έτσι, υπογείως κατά κάποιο τρόπο, να καταλάβουν θέση σε ανδρικά επαγγέλματα. Νομίζω είναι φοβερά σημαντικό. Έτσι, και γι' αυτό και η μητέρα μου είναι μια Πινελόπη, μια τολμηρή Πινελόπη του 20ου αιώνα. Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα τη δεκαετία του 50, μάλλον δεν ήταν και πολύ εύκολα ανιχνεύσιμο. Δεν είχαν πολλές περιπτώσεις τέτοιες να έχουμε γυναίκες που φοιτούσαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Άρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ναι, αλλά υπήρχαν και άλλες και υπήρχαν και καταπληκτικές γυναίκες και στο Ηράκλειο. Η Δέσποινα, πείτε μου το επώνυμό της, που ασχολήθηκε και αυτή με τη βιομηχανία. Υπήρχαν γυναίκες δηλαδή. Υπήρχαν, για παράδειγμα, εγώ τώρα στο μυαλό μου έρχεται η οικογένεια Καστρονογιάννη. Μια γυναίκα ίδρυσε αυτή τη μεγάλη βιοτεχνία που άφησε το δικό της στίγμα στα δρόμενα τα επιχειρηματικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ναι, βέβαια. Και πολλές άλλες γυναίκες. Λοιπόν, αυτά όλα θα αναλυθούν, θα ακουστούν, επαναλαμβάνω, την ώρα 7:30 το απόγευμα στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Να ρωτήσω για το, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις κυκλοφορεί το βιβλίο, φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα μπορεί να το προμηθευτεί. Το επόμενο λογοτεχνικό... Θα απολύεται και στην εκδήλωση, ναι. Αλλά εντάξει, και στα βιβλιοπωλεία. Ναι, ήδη υπάρχει. Ναι, ναι. Βρίσκεσαι τώρα σε λογοτεχνική αγρανάπαυση ή γυρίζει ο νους για το επόμενο και ήδη κάτι γράφεται? Ναι, ξέρετε με τι ασχολούμαι τώρα, με τα μικρασιατικά. Μου το είχατε πει σε μια παλαιότερη συνέντευξή μας, ναι. Α, μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το εξάμεινο διδάσκω για την ανταλλαγή των πληθυσμών, για τα κείμενα για τους πρόσφυγες που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι μερικά πολύ σημαντικά. Συγγνώμη. Πολύ σημαντικά κείμενα, όπως ας πούμε τη Θέλης Αλεξίου, η Βρύση του Μπραήμ Μπαμπά, εξαιρετικό, από τα ωραιότερα κείμενα που έχουν γραφτεί, όχι μόνο για τους πρόσφυγες, αλλά θα έλεγα και στην ελληνική γλώσσα. Γεμάτο, ας πούμε, τρυφερότητα για τους πρόσφυγες που φεύγουν από την Κρήτη και που δεν μπορούν να φύγουν, γιατί αφήνουν πίσω τα κόκαλα των, και συγκεκριμένα του παιδιού τους, έτσι. Mm-hmm. Τα κόκαλα των γονιών, συγκλονιστικό, τα κόκαλα των παιδιών. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστικό mm-hmm. κείμενο. Είναι πραγματικά τα αραιότερα κείμενα που έχουν γραφτεί. Και βέβαια ο Πρεβελάκης εδώ, ο Ρεθύμνιος, έχει γράψει και αυτός μερικές συγκλονιστικές σελίδες για το πώς φεύγουν οι πρόσφυγες από το Ρέθυμνο μέσα σε θρήνο, έτσι, θρήνο και των Τούρκων, των τουρκοκριτικών και των Ελλήνων. Γιατί ήταν δύσκολος αποχωρισμός mm-hmm. και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Αυτό θα εκδοθεί κάποια στιγμή, θα το αποφασίσετε? Αυτό, ναι. Έχω πολλά κείμενα για τη μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή και για την εχμαλωσία, για τα πάθη των Ελλήνων, των χριστιανών στην Ανατολία, για τα συγκλονιστικά κείμενα του Βενέζη, του Μυριβίλη. Ναι, αυτά είχαμε και τη μεταφορά στο θεατρικό. Βιβλίο. Και στο θεατρικό σαν ήδη είχαμε τη μεταφορά με μεγάλη επιτυχία, έτσι. Ναι, μου παράγγειλε ένα θεατρικό έργο το, mm-hmm. και έγραψα ένα για τον Κοσμά Πολίτη και τη Σμύρνη mm-hmm. με τίτλο «Έξι γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη» που ανέβηκε στην Καβάλα, στο Φεστιβάλ Φιλίππων.
Και ναι, πήγε πολύ καλά. Αυτό, κυρία Καστρινάκη, στην Κρήτη, στα διάφορα φεστιβάλ που γίνονται, ειδικά το καλοκαίρι, γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα? Το προγραμματίζεται με την περιφέρεια, με κάποιον δήμο, προς συζήτηση? Ναι. Τώρα ακόμα δεν πω. Έχει γίνει κάποια συζήτηση. Εγώ τώρα βάζω το φυτίλι, αν θέλετε. Ενδιαφερόντουσαν. Ναι. Κάποιοι δήμαρχοι μου είχαν πει ότι ενδιαφέρονται. Αλλά ναι. Εύχομαι να πάρει σάρκα και οστά. Επόμενο έργο και δεν το κυνήγησα. Ναι. Δηλαδή θέλετε να το κάνετε, να το παρουσιάσετε και στην Κρήτη. Μακάρι, ναι. Μακάρι. Εύχομαι. Εγώ βάζω τώρα την ιδέα και μακάρι να εισακουστεί και να γίνει και πράξη. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε και πρώτα Θεός τα λέμε το απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια.